Έλασε τον κόσμο με περισσία αγάπης, όπως αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, καλόν λίαν, και τον άνθρωπον κατοικών εν εκατομμύρωσή του. Και αυτός διάλεξε την αμαρτία και έχασε τη δόξα και τη τιμή του. Για τη σωτηρία του γίνεται ο Θεός άνθρωπος και ο ευεργετητής άνθρωπος τον οδηγεί στο σταυρό. Αυτός αναστένεται με την Πεντηκοστή, προσφέρει τη χάρη του και ο άνθρωπος τον αγνοεί και τον αρνείται. Μια ματιά γύρω μας και διαπιστώνουμε τον κατήφορο και την ασταμάτητη εκτροπή. Η χρονιά που πέρασε αύξησε την ασέβεια, πολλαπλασίασε την αποστασία, μεγιστοποίησε την ύβρη κατά του Θεού. Το κακό ήρθε και στην ορθόδοξη χώρα μας. Οικονομική κρίση, κοινωνική ανασφάλεια, ψυχολογική σύγχυση, πνευματική εκτροπή, κατάρρευση θεσμών, απώλεια ελπίδων, καταστροφή προοπτικών, στενοχώρια, θλίψη, αδιέξοδα, απόρριψη του Θεού γενικευμένη. Μέσα όμως στο απέραντο σκοτάδι υπάρχει ένα φως, φως ευγένειας, φως αγάπης, φως ελπίδας. Υπάρχουν ακόμη προσευχές που φτάνουν στον θρόνο του Θεού με δάκρυα στα μάτια και καθαρότητα στην καρδιά. Υπάρχουν Άγιοι που μας στηρίζουν. Υπάρχει πίστη, αγαπητοί μου αδελφοί. Υπάρχει και αγάπη. Όπου επλεώνασε η αμαρτία, υπερεπερίσευσε η χάρις. Μαζί με το πλεώνασμα της αμαρτίας υπάρχει και η περίσσια της θεϊκής παρουσίας. Μαζί με τα ζυζάνια του μίσους και του καταστροφικού εγωισμού συναυξάνεται και ο σύτος της πίστεως και της αγάπης. Εμείς ίσως δεν μπορούμε να αναχαιτήσουμε το κακό. Αυτό είναι η δουλειά του Θεού. Μπορούμε όμως να ομολογούμε με τα χείλη την καρδιά και τη ζωή μας, την πίστη μας στον Χριστό και την αγάπη μας στους αδελφούς μας. Τα προβλήματα και τα δράματα τα ζούμε όλοι μας. Προετών ακούστηκε ένα σύνθημα: όλοι μαζί μπορούμε. Πόσο αληθινό πραγματικά. Αυτό τα θέλαμε να συνεχίσουμε και φέτος. Την κοινή προσπάθεια να μοιραστούμε τα βάρη ο ένας του άλλου και να συμβάλλουμε στα έργα της αγάπης όλοι μας, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Όλοι μαζί, πράγματι, με τη βοήθεια του Θεού, μπορούμε. Τη χρονιά που πέρασε και εμείς ως Εκκλησία, όλοι μαζί, στα Μεσόγεια και τη Λαμβριωτική, δώσαμε φροντίδα στους γέροντες μέσα από το γεροκομείο μας στα Σπάτα. Αγκαλιάσαμε βαριά ασθενείς με τη μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας η Γαλιλαία. Και συνεχίζουμε. Καθημερινά προσφέρεται γεύμα σε 800 περίπου ανθρώπους μας μέσα από τις ενωριακές φιλόπτωχες δράσεις, ευκαιριακώς στηρίζονται σπίτια και μοναχικά άτομα που αδυνατούν να εξασφαλίσουν και τα απολύτως αναγκαία. Μεγάλες ποσότητες τροφίμων, φαρμάκων, ειδών οικιακής χρήσεως, ενδυμάτων και χρηματικά βοηθήματα διανεμήθηκαν από την Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία και τα ενωριακά φιλόπτωχα ταμεία της Μητροπόλεως μας σε περισσότερες από 1.000 οικογένειες, αντιμετωπίζοντας ουσιαστικές ανάγκες. Και όλα αυτά δεν αποτελούν έργο της Μητροπόλεως, αλλά δικό σας που συντονίζει η Μητρόπολη. Όλα αυτά με τη συστράτευση πολλών από εσάς που συνεισφέρατε άλλος οικονομικά, άλλος σε είδος, άλλος διαθέτοντας χρόνο, όλοι με αγάπη, όλοι εθελοντικά. Το όλοι μαζί μεταμορφώνει το πολύ μικρό του καθενός σε τεράστιο για όλους και η εθελοντική προσφορά είναι η πιο ζεστή αγκαλιά για όποιον πάσχει και η μεγαλύτερη δύναμη για μια κοινωνία που υποφέρει. Φέτος, σε ειδική εκδήλωση, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Νικολάου, αποφασίσαμε να δώσουμε ειδική μέρημνα στην οικογένεια που τόσο πλήττεται στις μέρες μας από την υπογεννητικότητα, τα νέα ήθη, τη θεσμοθέτηση νοσηρών και προκλητικών συμβιώσεων, την ανεργία και άλλα. Έτσι αποφασίσαμε να ενισχύσουμε υπερπολίτεκνες οικογένειες, να επιδοτήσουμε το τέταρτο παιδί, να στηρίξουμε οικογένειες με άνεργους γονείς και ιδρύματα με παιδιά με συγγενείς ή επίκτητες αναπηρίες ή με παιδιά με νοητική υστέρηση. Επίσης, να τιμήσουμε μητέρες και παιδιά
που διακρίθηκαν για επιτυχίες ή ηρωικές πράξεις προσφοράς. Γι' αυτό και φέτος θα επαναλάβουμε το καθιερωμένο πλέον έρανο της αγάπης και προτρέπουμε όλους να ανοίξουμε την καρδιά μας και να συμβάλλουμε το κατά δύναμη σε αυτόν το χριστουγεννιάτικο συναγερμό της αλληλεγγύης και προσφοράς. Η λύση δεν βρίσκεται στους λίγους που δίνουν πολλά, αλλά στους πολλούς που όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Οι διακονητές του Εράνου της Αγάπης, που θα περιέλθουν κάθε γωνιά της Μητροπόλεως μας από τις 14 έως τις 19 Δεκεμβρίου, θα χτυπήσουν και τη δική μας πόρτα. Η διακριτική παρουσία τους είναι η επίσκεψη του Χριστού στο σπίτι και στη ζωή μας. Θα τους δεχθούμε ως την μεγαλύτερη ευλογία της χρονιάς, ως την καλύτερη ευκαιρία της αγάπης μας. Εύχομαι σε όλους σας καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Με τα εορτίων προσρήσεων και πολλής της εν Κυρίω αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικόλαος. Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου, του Εναγής Πατροσιμών Νικολάου, του Ερμύρης Αρχιεπισκόπου, οικίας του Θαυματουργού. Ο Άγιος Νικόλαος είναι από τους μεγαλύτερους και πιο γνωστούς Αγίους της Εκκλησίας μας. Μετά την Παναγία και τον Άγιο Γεώργιο, είναι ο περισσότερο γνωστός σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Πολλοί χριστιανοί φέρουν το όνομά του και πολλοί τον έχουν συνέχεια στο στόμα τους, επικαλούμενοι τις πρεσβείες του και τη βοήθειά του. Όλη του η ζωή ήταν γεμάτη από αγάπη και φιλανθρωπίες. Γι' αυτό και ο Νικόλαος σημαίνει ότι νίκησε το λαό, κατέκτησε τις καρδιές του κόσμου, αλλά και ο λαός νικά έχοντας τη βοήθειά του. Το φωτεινό παράδειγμά του και την Αγία Ζωή του καλούμεθα όλοι να ακολουθούμε. Σας ενημερώνουμε ότι στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας μας έχει οργανωθεί και λειτουργεί μεγάλη έκθεση χριστιανικού βιβλίου. Η έκθεση απευθύνεται προς όλες τις ηλικίες και λειτουργεί έως Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου. Θα είναι ανοιχτή όλες τις μέρες, κάθε πρωί 10 έως 12 το μεσημέρι και κάθε απόγευμα 3:30 έως 5:30. Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου ώρα 5 το απόγευμα θα τελεστεί ο εσπερινός στο εξοκλήσιο του Αγίου Σπυρίδωνος. Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο εξοκλήσιο του Αγίου Σπυρίδωνος και στο ναό μας. Το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί έως 6 το απόγευμα οι εθελοντές της Γαλιλαίας διοργανώνουν δωροαγορά στο Ιερό Προσκύνημα Αναστάσεως Χριστού Σπάτων με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της Γαλιλαίας. Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογείας και Λαυριωτικής φροντίζει ασθενείς με καρκίνο και την οικογένειά τους στο σπίτι και σε κέντρο ημέρας δωρεάν. Οι υπηρεσίες παρέχονται από ειδικά εκπαιδευμένους γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, κληρικούς και άλλους. Του Κυρίου δαϊθόμεν.